Λοιπόν, κυρία πάμε στη Φλόριντα, μας. Όπου ένα φρικτό, μια φρικτή ιστορία εξελίχθηκε με έναν Έλληνα, μάλιστα, ελληνικής καταγωγής, 19χρονο, ο οποίος εδώ δημοσιεύτηκε το βίντεο από τις κάμερες που είχαν οι αστυνομικοί που έφεραν πάνω τους. Ο συγκεκριμένος 19χρονος φαίνεται να σκότωσε τον πατέρα του και στη συνέχεια να βγήκε από το σπίτι, αφού η μητέρα του ειδοποίησε την αστυνομία. Εδώ βλέπετε τα αυτόματα όπλα που έχουν πάνω τους οι αστυνομικοί. Ειδοποίησε λοιπόν η μητέρα του την αστυνομία ότι ελάτε, ο γιος μου σκότωσε τον άντρα μου. Ωραία, φίλε. Και μάλιστα ακουγόντουσαν οι πυροβολισμοί από το ακουστικό. Αφού έφτασαν μέσα από το ακουστικό. Ναι, ναι. Αφού έφτασαν οι αστυνομικοί, όπως είδαμε και στην αρχή του βίντεο, με τις κάμερες που έφεραν πάνω τους, έγινε ένας διαπληκτισμός ανάμεσα σε εκείνους και τον δολοφόνο, όπου τραυμάτισε έναν αστυνομικό, σκότωσε τη μάνα του μπροστά στις αρχές και στη συνέχεια μπήκε μέσα στο σπίτι, όπου φυσικά συνελήφθη. Κρίμα. 10 φορές είχε κληθεί η αστυνομία να πάει σπίτι πριν την τραγωδία που εξελίχθηκε, για να δώσει ψυχολογική βοήθεια στον νεαρό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν αρκούσε αυτό. Και μάλιστα αυτό που αναρωτιούνται είναι πού μπορεί ένας 19χρονος με τόσα ψυχολογικά προβλήματα να βρει και το όπλο. Ναι. Το όπλο στην Αμερική είναι εύκολο να το πάρεις. Βέβαια έχουν και δικλείδες. Δηλαδή αυτά τα πλάνα από τις κάμερες που έχουν στην Εγώ αναρωτιέμαι γιατί αυτό το παιδί δεν αποφάσισε κάποιος να νοσηλευτεί για να επανέλθει. Έλατε. Αυτό δεν κατάλαβα. Καλά. Τώρα δεν ξέρεις βέβαια ποτέ. Και δεν μπορεί να βιώσει κανείς το δράμα αυτών των γονιών οι οποίοι το παιδί τους ήταν άρρωστο και κατέληξαν και νεκροί. Έτσι. Το θέμα της προκατοχής γενικώς όμως. Στην Αμερική είναι δραματικό το θέμα. Είναι δραματικό. Νομίζω ότι είναι μια παθογένεια που πραγματικά. Αλλά ποιο τολμάει να τα βάλει με την βιομηχανία όπλο. Μπροστά τον Τραμπ, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι θα ξεσαλώσουν περισσότερο. Είναι τρομακτικό ότι έχει αρχίσει και ξαπλώνεται και σε χώρες της Ευρώπης. Α, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Και όταν ξέρετε και φτάνει η Ευρώπη, δεν αργεί πολύ κάτι να γίνει. Ναι.